Εδώ το μοναδικό που έχω να πω είναι ότι ο Μάριος μας λείπει. Μας λείπει σε όλους. Θέλω να απαντήσω σχετικά με την αστυνομία ότι η αστυνομία, η μόνιμη αποδός της είναι ότι τηρούμε τον νόμο, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε κτλ. Σας δείξω κάτι χαρακτηριστικό. Αυτή εδώ είναι μία από τις κρότου λάμψεις που ρίχνουν στο Σύνταγμα εναντίον μας οι αστυνομικοί. Αυτό εδώ είναι το φυλάδιο της εταιρείας, το οποίο λέει χαρακτηριστικά ότι είναι για χρήση μόνο από ειδικές δυνάμεις και για επιχειρήσεις απελευθέρωσης ομήρων. Και το γελίο είναι ότι λέει ότι είναι λιγότερο από φωνική, δηλαδή θα σε αφήσουμε ανάπηρο, δεν θα σε σκοτώσουμε. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί στρατιωτικά όπλα εναντίον μας. Όχι μόνο εμένα, όχι μόνο εναντίον του Μάριου, εναντίον όλων μας. Παρανόμως κατέχει και χρησιμοποιεί στρατιωτικό υλικό. Οι αποδείξεις είναι εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Στο ίντερνετ θα μπείτε, θα τα δείτε. Εδώ, πάλι, η ομάδα Μαύρος Ρόμβος, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, επιτίθεται εναντίον ανθρώπων του τύπου. Αυτή εδώ είναι η ομάδα που μου έκανε επίθεση λίγα λεπτά πριν, με οποία φωτογράφησα πριν πέσω κάτω. Και εδώ πάλι, μία ολόκληρη λεπτά πριν, στη γωνία Ξενοφόντος και Φιλελλήνων. Σας φαίνεται ότι δεν μπορούν να βρεθούν? Δεν νομίζω. Αλλά όπως μου είπε ο ανακτής αστυνομίας, μέχρι τα Χριστούγεννα θα τους έχουμε δώσει. Δεν είπανε βέβαια για ποια Χριστούγεννα. Και πάμε σε κάτι επίσης συγκλονιστικό. Αυτή εδώ είναι μια έρευνα που έκανε η ΠΟΕΣΥ για τη μεταρρύθμιση αστυνομίας. Θα σας διαβάσω μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα για να καταλάβετε τι λέει μέσα. Στη σελίδα 18 λέει το εξής. Ο ρόλος λοιπόν της αστυνομίας είναι ρόλος επικυριαρχίας της νομιμότητας έναντι οποιασδήποτε σκοπιμότητας. Ο μεγαλύτερος εχθρός της αστυνομίας είναι η εφαρμογή της αρχής, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Σε ένα άλλο σημείο στη σελίδα... Η ΠΟΑΣΥ της αστυνομίας. Σε μια άλλη σελίδα, στην 20 λέει... Σε καμία περίπτωση ο ρόλος των αστυνομικών δεν σημαίνει ότι βρίσκονται σε διαρκή εμπόλεμη κατάσταση με την κοινωνία. Η συχνή διάκριση που υποκρύπτεται συχνά στην αστυνομική δράση που διαχωρίζει τους πολίτες σε καλούς και κακούς, σύμφωνα συνήθως με ιδεολογικά κριτήρια και στερεότυπα, είναι βόμβα στα θεμέλια της νόμιμης δράσης της αστυνομίας, δεδομένου ότι ο νομικός πολιτισμός του σύγχρονου κόσμου τιμωρεί ανθρώπους για αυτό που έπραξαν, εφόσον είναι παράνομο και όχι για αυτό που είναι. Επίσης λέει μέσα ότι η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, δεν λειτουργεί ως κρατική υπηρεσία, αλλά ως κυβερνητικός μηχανισμός εξουσίας, στη σελίδα 25. Στη σελίδα 29 λέει, στην αστυνομία θεωρούν ότι η στρατιωτική τύπου στολή, ο αντίστοιχος εξοπλισμός, τα διάφορα στρατιωτικά σήματα και σύμβολα συμβάλλουν στην καλύτερη αστυνόμευση. Η τάση αυτή υιοθετείται εύκολα από τους νεαρούς αστυνομικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι η στρατιωτική και εν πωλής η εμπόλεμη εμφάνιση τους προσθέτει κύρος και εξουσία. Στη σελίδα 38 λέει, άλλος επιμέρους στόχος, ο οποίος είναι η διάζουσα σημασίας, είναι η εξασφάλιση σε κάθε περίπτωση της νόμιμης και της νομιμοποιημένης δράσης της αστυνομίας. Στην πρώτη περίπτωση σημαίνει ότι η επαφή αστυνομικού με οποιοδήποτε πολίτη, ακόμη και κακοποιού, θα πρέπει να είναι επαρκώς ασφαλής για τον πολίτη. Άτυχες στιγμές, κακιά ώρα ή κάθε τύπου περίεργες αντιστάσεις και μπλεξίματα του πολίτη πρέπει να εξαλειφθούν. Αυτό απαιτεί πολλή δουλειά, κυρίως στην εκπαίδευση
και στην ενημέρωση των αστυνομικών, αλλά και στον έλεγχο και στην τιμωρία τους. Και τέλος, γράφει κάτι για την εκπαίδευση των αστυνομικών που βγαίνουν από τη σχολή. Ακούστε λοιπόν πώς βγαίνουν. Η επιτυχής αποφύτηση από τη σχολή δεν εξαρτάται από την απόκτηση κάποιων συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αλλά εξαρτάται από την επιτυχία σε θεωρητικές γραπτές εξετάσεις. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ανυπαρξία ποσοστού αποτυχόντων στην εκπαίδευση των αστυνομικών. Εν ολίγης βγαίνουν όλοι με άριστα και ικανοί. Αυτά για να αποδείξουμε ότι κάποια πράγματα από αυτά που μας λέει η αστυνομία δεν ισχύουν. Το ότι μέχρι στιγμής κρατήσαμε χαμηλούς τόνους δεν σημαίνει ότι είμαστε χαζοί. Απλά είμαστε δημοκράτες και έχουμε μάθει να δίνουμε μια ευκαιρία στους άλλους. Την ευκαιρία αυτή η αστυνομία όχι μόνο την έχασε, αλλά και την εκμεταλλεύτηκε. Καιρός λοιπόν να αναλάβει τις ευθύνες της.